πάμε να δουλέψουμε τώρα το ποδαράκι, την πιο γνωστή βελονιά. Το ποδαράκι δουλεύεται στο τέταρτο γαϊτανάκι από το βελονάκι. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, κάνουμε ρίξιμο. Μπαίνουμε στην πίσω θηλιά του πόντου, ρίξιμο. 3 θηλιές πάνω στο βελονάκι, ρίξιμο. Κλείνουμε τις 2. Ρίξιμο πάλι και κλείνουμε και τις επόμενες. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει το πρώτο μας ποδαράκι. Συνεχίζουμε, επαναλαμβάνουμε, ρίξιμο στην επόμενη πόντο, κλείνουμε τις 2 και τις επόμενες 2. Αυτή η βελονιά είναι η πιο δημοφιλής γιατί παίρνει, αρχίζει και παίρνει το πλεκτό ύψος γρήγορα. Και τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ γιατί δουλεύεται εύκολα. Να σας δείξω και το γύρισμα μια στιγμή. Λοιπόν, καταρχάς το αποτέλεσμα είναι αυτό. Βλέπετε, είναι πιο αραιό, έτσι, δεν είναι όπως το μισό ποδαράκι το άρρηκτο. Λοιπόν, γυρίζουμε. Κάνουμε 3 γαϊτανάκια για να ανεβούμε σε ύψος για την επόμενη, για να δουλέψουμε την επόμενη σειρά. Αυτά θα μετρήσουν σαν πόντος, άρα δεν θα δουλέψουμε εδώ το πρώτο ποδαράκι της επόμενης σειράς, θα το δουλέψουμε εδώ. Ρίξιμο, μπαίνουμε και στις 2 θηλιές του πόντου, ρίξιμο, κλείνουμε τις 2 και τις επόμενες 2. Και συνεχίζουμε. Εδώ σας έχω και τις συντομογραφίες, το συμβολάκι είναι αυτό που είπαμε ότι είναι σημαντικό.